Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τους συμμετέχοντες που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στις ΣΕΡΔΕΣ στο πρωτάθλημα της Πλαγιονίσθησης και να ευχηθώ κάθε μα κάθε επιτυχία να προλαμβάνει της καρδιάς μου. Αποδεικνύεται και το νομίζω αυτό μαζί με την ηγεσία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και είναι συχνός επισκέπτης και ενώ δεν ασχολούν παλαιότερα σιγά σιγά έχουμε εγκληματιστεί στο περιβάλλον της πλαγιορίστησης, ακόμα δεν έχω κάνει πλαγιορίστηση, αλλά προσχέθηκε μου ο άντρος θα ανεβάλει το φύγιο την ημέρα. Όντως είναι ένα συναρπαστικό άθλημα, το οποίο ομολογώ δεν το γνώριζα και είναι κάτι το οποίο το ενθαρρυντικό είναι ότι έλκει πολλούς υποστηριχτές, πολλούς θαμώνες, εκεί στο Θάγιν Τσάχνα, όποτε έχει αγώνα, σφίζει από κόσμο, σφίζει από ζωή και είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Μαζί με το όραμα της Ομοσπονδίας που έχουμε εδώ εξαγγείλει σε αυτήν την έδωσα πριν δύο μήνες ακριβώς, ότι χρειάζεται ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος, να έχουμε το δικό μας αυτοκινητοδρόμιο. Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε του Δημοκράτου, κύριε Σακερμού Κάρουλα, κύριε Πάρη Αβραμίδη, εκπρόσωπο του ΚΟΑ και κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην παρουσίαση της Εθνικής Ομάδας Drift, που θα εκπροσωπήσουν και θα τιμήσουν την Κύπρο στο πρωτάθλημα Drift King International στις ΣΕΡΕΣ, που θα διεξαχθεί 18 με 20 του Οκτώβρη. Πριν αναφερθώ συγκεκριμένα στους οδηγούς μας, να μου επιτρέψει να κάνω μια σύντομη αναφορά για το αγώνισμα μας αλλά και για το φετινό μας πρωτάθλημα. Σύμφωνα με την Ακαδημία Drift του Τέξας, μεταφορά βάρους, έλεγχος γκαζιού, κράτημα, υπεστροφή, αντιστροφή και έλεγχος και ταχύτητα, τα πιο πάνω δεν σχετίζονται μόνο με τον Drift. Αφορούν τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Τον Drift διδάσκει πολύτιμες δεξιότητες, συνήθειες και μυϊκή μνήμη που βοηθούν τους οδηγούς να προοδεύουν σε πολλαπλά μηχανοκίνητα αθλήματα. Πιο σημαντικό, βοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων στην καθημερινή οδήγηση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα που θα πρέπει να σταλούν στους νέους μας και στην πολιτεία. Το σωματείο μας θα μείνει προσιλωμένο ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο το άθλημα αυτό και να προσελκύει τους νέους μας. Όσον αφορά το φετινό μας πρωτάθλημα, ομολογουμένως και νομίζω μιλώ εκ μέρους όλων μας, χτίζοντας σε ό,τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, το φετινό μας πρωτάθλημα ήταν το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, οι οδηγοί μας έχουν αναβαθμιστεί, όπως επίσης και τα αυτοκίνητά τους, και μαζί τους το ίδιο το αγώνισμα και το σωματείο μας. Απόδειξη αυτού και το αξιοσημείωτο γεγονός πως το τελευταίο μας πρωτάθλημα που έγινε πριν τρεις εβδομάδες στον τελευταίο αγώνα, για πρώτη φορά ο τίτλος κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα μεταξύ πέντε οδηγών. Όλοι όσοι έχουν συμβάλει σε αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε όλους. Φίλες και φίλοι, χωρίς όποιαν άλλη καθυστέρηση, θα παρουσιάσουμε τους οδηγούς μας που μας εκπροσωπήσουν στη χώρα μας στις ΣΕΡΕΣ. Πρώτος είναι ο πρωταθλητής μας, ο Δώρος ο Φραντζέσκου, που για δεύτερη φορά κατακτά το πρωτάθλημα. Ελλάδα με δώρο. Ο Ανδρέας Ανδρέου, ο οποίος φέτος έκανε την καλύτερη την παρουσία στο πρωτάθλημα. Μέχρι τον τελικό ήταν πρωτοπόρος, αλλά δυστυχώς με μηχανικά προβλήματα δεν του άφησαν το περιθώριο να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Χρήστος Λοΐζου, ένας νέος οδηγός συγκριτικά με τους προαναφερθέντες, ο οποίος και αυτός μέχρι τον τελευταίο αγώνα διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Έχει αποδείξει ότι ήρθε για να μείνει στα ψηλά σκαλοπιά πάτια του Drift και φέτος, όπως και πέρσι, έχει καταφέρει να πάρει το εισιτήριο με την Εθνική. Ο επώνυμος μας οδηγός, ο νεαρός Βασίλης Χριστοφόρου, που κατάφερε με ζήλον και επιμονή να πλασαριστεί στους τόπο οδηγούς και να πάρει τη θέση στην Εθνική. Ο Αλέξης Χάρης Γεωργίου, που και αυτός ταλαιπωρήθηκε με πολλά μηχανικά προβλήματα, τελικά τα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο των Σερών. Ο οδηγός μας της Σέμι Προ Γιώργος Τσαπούρας, που δυστυχώς δεν μπορεί, διότι είναι 14 χρονών και έχει σχολείο,
είναι οδηγός φαινόμενο, διότι για πρώτη φορά στη Σέμιπρο κατάκτησε το πρωτάθλημα με όλους τους πόντους, δηλαδή ήταν πάντα πρώτος. Στην εθνική μας ομάδα δεν θα μπορούσαν να απουσιάσουν ο Γιώργος Χριστοφόρου Ελακόκο, πρωταθλητής του Drift King 2023, και ο άντρος ο Αντωνίου με τη μακρόχρονη του εμπειρία στο πρωτάθλημα Drift King. Ναι. Ο οδηγός της Semi-Pro Πέτρος Πέτρου, ο οποίος ήταν και ο περσιός πρωταθλητής, θα ενσωματωθεί και αυτός στην ομάδα του Drift που θα πάμε στις ΣΕΡΣ. Συγχαρητήρια στους οδηγούς μας. Θέλω να πω, φίλες και φίλοι, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η παρουσία μας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τους χορηγούς μας, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Η εταιρεία Ψάλτης είναι πάντα δίπλα μας και χωρίς την εταιρεία Ψάλτης δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το ωραίο μας πραγματικότητα και να παρευρεθούμε στις ΣΕΡΕΣ. Μια άλλη εταιρεία που μας βοηθά είναι ο Μιχαηλάς Feel & Go. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο οδηγό συμβόλαιο του PNTC, στην Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων και φυσικά στους οδηγούς που είμαι σίγουρος πώς θα μας κάνουν όλους περηφάνους. Αυτοί είναι οι τρεις πρωταθλητές για το 2024, οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στον Παρευρωπαϊκό Αγώνα στις ΣΕΡΕΣ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ολόντος, είμαι καθηγητής στο Frederick. Είμαι υπεύθυνος για την ομάδα FUF Racing Team, που είναι η ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick. Έχουμε μέχρι στιγμής κατασκευάσει 4 αυτοκίνητα. Το τελευταίο έχει πάει σε παγκόσμιο διαγωνισμό στην Ιταλία. Έχουμε έρθει συνολικά τρίτη από ομάδες όπως είναι από χώρες της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος, διότι αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε πολύ καλούς φοιτητές. Εκπροσωπούμε όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Frederick στο διαγωνισμό, αλλά και την Κύπρο. Είχαμε μαζί μας ακόμη ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου εκεί πήγαμε ως ομάδα της Κύπρου, δύο ομάδες ξεχωριστές, αλλά μαζί είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου, μας βοήθησε ως χορηγός, όπως επίσης και των Κυπριακών Οργανισμών Αθλητισμού, Κυπριακός Σύνδεσμος, Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. Μας βοήθησε ως χορηγός και εννοείται ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε, τα πετύχαμε μέσα από τη βοήθεια των χορηγών μας, μέσα από τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Frederick, αλλά και από την ποιότητα των φοιτητών μας, όπου ήταν σε όλα άψογοι. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και ελπίζω ότι του χρόνου θα πάμε ακόμα καλύτερα σε ένα έτσι παγκόσμιο διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσουμε επάξια την Κύπρο στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε και όλη την ομάδα ουσιαστικά του Frederick να έρθει μπροστά για να μπορέσουμε να τους γνωρίσουμε κι εμείς. Αν έτσι πάρα πολύ γρήγορα μπορούσες να μας πεις δύο λόγια για τον καθένα και για τους οδηγούς και για τα μέλη της ομάδας, τόσο ώστε να καταλάβουμε κι εμείς τι πλαισιώνουν αυτήν την ομάδα. Η ομάδα δουλεύουμε καταρχήν σαν να είμαστε μια εταιρεία, οπότε ο διαγωνισμός έχει το στίγμα ότι είμαστε μια εταιρεία, κατασκευάζουμε αγωνιστικά αυτοκίνητα, έναν αγωνιστικό αυτοκίνητο το οποίο είναι αυτό που παρουσιάζουμε στο διαγωνισμό, όπου εκεί κάνουμε παρουσιάσεις όπως είναι το business plan, όπως είναι το cost analysis, όπως είναι το engineering design. Και εκεί διαγωνιζόμαστε και σε αγώνες δρόμου, που είναι πολύ δύσκολοι, και ο καθένας από εδώ έχει το δικό του ρόλο. Για παράδειγμα, έχουμε τρεις οδηγούς. Εδώ είναι ο Μιχάλης και ο Κυπριανός. Έχουμε υπεύθυνους, ο οποίος είναι αρχηγοί της ομάδας, όπως είναι ο Κουτσούκης ο Δημήτρης. Έχουμε υπεύθυνους, όπως είναι για το σχεδιασμό, που είναι ο Μάριος ο Αθανασίου. Ο Λόντος που είναι υπεύθυνος για τον Μπότι και επίσης ο Πάρης, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στα μηχανικά. Ως ομάδα είμαστε 18 άτομα. Το κάθε άτομο αναλαμβάνει κάτι συγκεκριμένο.
Είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας, διότι έχουμε να ανταγωνιστούμε ομάδες με πολύ μεγαλύτερο budget από εμάς, αλλά και εταιρείες που τους βοηθούν, που είναι, για παράδειγμα, η Ferrari, η Mercedes, όπως και άλλες εταιρείες. Εμείς αποδείξαμε ότι με τους φοιτητές που έχουμε, με τη βοήθεια μέσα από τις εταιρείες της Κύπρου, αλλά και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, ότι μπορούμε να ανεβούμε στο βάθρο και ότι στο μέλλον μπορούμε να τα πάμε ακόμη καλύτερα. Καλωσορίσετε και από εμένα. Καλωσορίσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Γιώργο Γκάρουλα, αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και βουλευτή αμοχώς του, τον εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κύριο Μπάρη Ναυραμίδη, σε αυτήν την ωραία δημοσιογραφική διάσκεψη που σήμερα τιμά αθλητές. Σήμερα είναι το τέλος της χρονιάς του πρωταθλήματος 2024 για τα κυπριακά δεδομένα, για το τοπικό πρωτάθλημα. Και εγώ με τη σειρά μου να δώσω συγχαρητήρια στους όλους τους οδηγούς της πλαγιολίσθησης, πρώτα απ' όλα για το ήθος, για τους ωραίους αγώνες που έχουν διοργανώσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Power Drift Club, που είναι εκεί ακεραίων, ακμεότατο και συνεχίζει έναν έργο εδώ και 15 χρόνια πλαγιολίσθησης στην Κύπρο, αλλά περισσότερον στους νικητές, στους πρωταθλητές και στους εκπρόσωπους της Κυπριακής Αποστολής που θα γίνει στις Σέρρες, στον Αγώνα των Σερρών, 4, 5 και 6 Οκτωβρίου. Σίγουρα, καλή επιτυχία σε όλους. Το εύχομαι, όπως κάθε χρόνο, να τιμήσουμε τον αγώνα, το ήθος μας και αν έρθει έναν καλό αποτέλεσμα, είναι καλοδεχούμενο. Σίγουρα, μέλημα μας να πάμε, να τρέξουμε στον αγώνα, να επιστρέψουμε όλοι πίσω καλά. Αυτό έχει σημασία. Και σίγουρα, δύο καλές θέσεις είναι καλοδεχούμενες. Όσο για το Φρέτερικ, το κολέγιο. Έχουμε κάνει εισηγήσεις σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου στα παιδιά, επειδή γνωριζόμαστε εδώ και 2-3 χρόνια και χειροκροτάμε την προσπάθειά τους αυτή που κάνουν και τους υποσχεθήκαμε ότι θα είμαστε δίπλα τους. Σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου το χειροκροτά. Έχουμε συζητήσει να γίνουν σωματείων μαζί με άλλα πανεπιστήμια και κολέγια να εγγραφούν οι φοιτητές όλοι που φοιτούν στα πανεπιστήμια, να έρθουν κοντά στην Ομοσπονδία για να μπορέσουμε να τους προβάλλουμε πιο νόμιμα και πιο ωραία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για να έχουν οποιανδήποτε βοήθεια να μην υστερούν των άλλων ομάδων από τις άλλες χώρες. Σίγουρα η τρίτη θέση είναι πολύ καλή θέση. Στην Κύπρο έχουμε μάθει, όπως σας αποδείξαμε και στα ράλι και στα drift, έχουμε πρωταθλητή ράλι στην Ελλάδα, πέρσι, πρόπερσι και μπορεί και φέτος. Έχουμε πρωταθλητή Ευρώπης στα drift. Σίγουρα, γιατί όχι και στους αγώνες των κολεγίων και των πανεπιστημίων να έχουμε την πρώτη θέση. Όσο για το φλέγον θέμα που πρέπει να ενημερώσουμε όλους εσάς μεταξύ της διαμάχης Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου, να ενημερώσω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε κάθε εμπιστοσύνη στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού που έχει λάβει τη θέση να λύσει το πρόβλημά μας. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε μια καλή λύση για όλους τους αθλητές και δίκαια. Και για μένα δεν υπάρχει σημασία είτε ονομάζεται Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου είτε Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου. Σημασία έχει ότι όλοι εμείς οι αθλητές που μας αρέσει
το άθλημα και ταυτόχρονα μπορούμε να προσφέρουμε και κοινωνικό έργο, να λυθούν τα χέρια μας, να αφιερώσουμε τον χρόνο όλων εκεί που πρέπει και όχι σε αυτή τη διαμάχη που δεν έχει καλό αποτέλεσμα πουθενά. Οπότε θα το πω ακόμα μια φορά, η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, μέσω μου εμού, του Προέδρου, λέω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και θα μας επιλύσει το πρόβλημα με κάθε αξιοπρέπεια, χωρίς νικητή και ηττημένο. Αυτόν ευελπιστούμε όλοι οι αθλητές να μονιάσουμε και να κάνουμε το άθλημα του αυτοκινήτου στην Κύπρο να είναι εκεί που του αξίζει, μαζί με το ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ και με τα άλλα πρωτοκλασσά τα αθλήματα. Ευχαριστώ.